σας έχω, τι σας έχω σήμερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το ξέρω ότι θα χαρείτε και εσείς εξίσου το ίδιο. Έχω εδώ δίπλα μου ίσως τον καλύτερο, όχι ίσως, σίγουρα τον καλύτερο πλαστικό χειρουργό των Αθηνών. Από τα χεράκια του έχουν περάσει μεγαλύτερες κυρίες, γνωστές και μη εξαιρετές. Λοιπόν, να σας συστήσω τον κύριο Θανάση Χριστόπουλο. Καλησπέρα κύριε Θανάση, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, πραγματικά χαίρομαι. Μου είστε οικείο πρόσωπο και είναι οικείο το περιβάλλον γενικά, οπότε αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Θα συζητήσουμε σήμερα υποαναρρόφηση με λέιζερ. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, με ρωτάνε πολύ και γι' αυτό το λόγο πιστεύω θα είναι μια καλή συζήτηση που θα εξηγήσει στα άτομα. Θα δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά που με ρωτάνε συνέχεια τα άτομα που έρχονται στο ιατρείο. Λοιπόν, έχει περάσει, δηλαδή έχει εξελιχθεί η κατάσταση αυτή από την λιπαναρρόφηση που ήταν πριν αρκετά χρόνια, ας πούμε. Από την κλασική λιπαναρρόφηση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Κανονικά έμπαινε στο χειρουργείο και έκανε λιπαναρρόφηση. Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις, τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγα. Έχουν βγει κάποια είδη λιπαναρρόφησης, όπως είναι η laser lipolysis, όπως είναι. Η laser lipolysis βέβαια δεν είναι 10 χρόνια, λιγότερο που έχει βγει. Όπως είναι η παλμική λιπαναρρόφηση, όπως με υπερήχους και διάφορα τέτοια, τα οποία έχουν κάνει μια προσπάθεια στο να εξελίξουν τη λιπαναρρόφηση και να φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σαφώς δεν μπορεί ποτέ η βασική αρχή της λιπαναρρόφησης να εξαλειφθεί, αυτή δηλαδή του ότι τραβάω το λίπος, το τοπικό πάχος, όμως γίνεται με καλύτερο τρόπο, με πιο εύκολο τρόπο, με καλύτερη αποθεραπεία κλπ. Αυτή είναι η τάση όλων αυτών των νέων τεχνικών. Τι αντιμετωπίζουμε με την λιπαναρρόφηση με λέιζερ? Με την λιπαναρρόφηση με λέιζερ αντιμετωπίζουμε ό,τι και με την κλασική λιπαναρρόφηση. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή το τοπικό πάχος. Τι είναι το τοπικό πάχος? Είναι αυτό που έχουμε σε κάποια σημεία του σώματός μας, το οποίο μας απασχολεί, τα γνωστά ψωμάκια, τα οποία μπορεί να μην είναι τα ψωμάκια αυτά που ξέρουμε στο πλάι των μυρών, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Άρα, η laser lipolysis, όπως και η κλασική λιπαναρρόφηση, όπως και όλα τα είδη λιπαναρρόφησης, τείνουν στο να αντιμετωπίσουν το τοπικό πάχος. Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος, αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στον κόσμο, δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να λέει, ξέρετε, θέλω να αδυνατήσω, άρα βαρέθηκα, αυτό το κλασικό που ακούμε, βαρέθηκα να κάνω δίαιτες και σκέφτηκα μια πιο εύκολη και ριζική λύση αυτή της λιπαναρρόφησης. Δεν είναι αντίστοιχο της απώλειας βάρους. Δεν είναι ένας τρόπος για να χάνουμε κιλά. Επομένως η λιπαναρρόφηση απευθύνεται στα άτομα εκείνα τα οποία έχουν τοπικό πάχος, το οποίο δεν φεύγει με τίποτα. Όσο και αν κάνουν γυμναστική, όσο και αν χτυπιούνται στα γυμναστήρια, αυτό το τοπικό πάχος δεν φεύγει. Σε γενικές γραμμές είναι άτομα που είναι ευχαριστημένα από το σωματικό τους βάρος ή άντε να βρίσκονται λίγο πάνω από αυτό, όχι άτομα παχύσαρκα, και τα οποία ναι μεν είναι ικανοποιημένα ή σχεδόν ικανοποιημένα από το σωματικό τους βάρος, αλλά έχουν κάποια τοπική συσσόρευση λίπους που μπορεί να αφορά σε διάφορα σημεία του σώματος, η οποία τοπική συσσόρευση λίπους δεν φεύγει με τίποτα. Και είναι αυτό το κλασικό που ακούω συνέχεια στο ιατρείο, ότι γιατρέ, έχω κάνει δίαιτες, έχω κάνει γυμναστήρια, αυτά, χτυπιέμαι 3 ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο, αλλά αυτό το πράγμα δεν φεύγει με τίποτα. Και όντως δεν φεύγει με τίποτα, γιατί είναι εκ γενετής προδιαγεγραμμένο να μένει εκεί. Και ο μόνος τρόπος για να αφαιρεθεί αυτό είναι η λιπαναρρόφηση με τις όποιες μορφές της. Υπάρχει, όπως είπαμε, η κλασική λιπαρόφηση και υπάρχουν και άλλες μορφές τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ μπορώ να κάνω τώρα μια ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εντάξει, με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ, που θεωρώ ότι αρκετές γυναίκες σκέφτονται το ίδιο. Αν εγώ αποφασίσω να έρθω να κάνω μια λιπαναρρόφηση με λέιζερ, μπορώ να κάνω ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Έχω δηλαδή τοπικό πάχος στην κοιλιά. Έχω και στους γλωτούς. Μπορώ να το κάνω ταυτόχρονα την ίδια μέρα? Συνήθως κάνουμε σε πολλά σημεία. Αυτό είναι το σύνηθες, να κάνουμε σε πολλά σημεία. Α. Και το να κάνουμε σε ένα σημείο είναι μάλλον η εξαίρεση. Συνήθως τα άτομα που έχουν τοπικό πάχος δεν έχουν σε ένα σημείο μόνο, έχουν σε περισσότερα από ενός σημεία. Άρα συνήθως κάνουμε 3, 4, 5 διαφορετικά σημεία σε μία συνεδρία. Διαρκεί πολύ? Η διαδικασία αυτή εξαρτάται, η διάρκειά της εξαρτάται από το πόσα σημεία θα κάνουμε και πόσο λίπος θέλουμε να αφαιρέσουμε.
Άρα όλα είναι συνάρτηση του τι ακριβώς θα κάνουμε. Υπάρχουν πολύ μικρές λοιπόν αρρωφήσεις που αφορούν πολύ μικρές περιοχές και υπάρχουν και πολύ μεγάλες λοιπόν αρρωφήσεις οι οποίες χρειάζονται μια διαφορετική τελείως αντιμετώπιση. Πώς γίνεται. Είναι εύκολο. Θα μιλήσουμε λιγάκι για τη βλασική λοιπόν αρρώφηση πρώτα και μετά μπορούμε να μιλήσουμε και για τις άλλες μεθόδους. Η κλασική λοιπόν αρρώφηση, λέω να μιλήσουμε για την κλασική λοιπόν αρρώφηση γιατί αυτή είναι είναι η βάση. Τώρα τα άλλα είναι μια εξέλιξη της κλασικής, αλλά να μιλήσουμε λίγο για τα βασικά για να μπορούμε να μιλήσουμε και για την εξέλιξη. Είδατε τι ωραία κουβέντα έχουμε. Λοιπόν, είναι επειδή αισθάνομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι η κλασική λοιπόν αρρώφηση τι είναι. Είναι μια απλή σκέψη, δηλαδή μια κάνουλα η οποία καταλήγει σε ένα μηχάνημα που ρουφάει και μπαίνει στο λιπόδι ιστό αυτή η κάνουλα, δηλαδή κάνει μια μικρή οπή, μπαίνει κάτω από το δέρμα στο λιπόδι ιστό και με κάποιες κινήσεις που κάνουμε τραβάει αυτό το λίπος, το τοπικό πάχος. Αυτή είναι η κλασική λοιπόν αρρώφηση. Έρχεται αυτό λοιπόν και πέφτει μέσα στο μηχάνημα αυτό που ρουφάει. Φανταστείτε ότι σαν μια ηλεκτρική σκούπα, τη βάζεις και ρουφάει. Έτσι, αυτή είναι η κλασική λοιπόν αρρώφηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, η λέιζερ λιπόλυση τι είναι. Έχουμε ένα μηχάνημα λέιζερ το οποίο παράγει ενέργεια. Παρένθεση. Τα λέιζερ στην ιατρική χρησιμοποιούνται για την επιλεκτικότητά τους. Δηλαδή, παράγουν μια επιλεκτική ενέργεια, ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, το οποίο από κάποιους ιστούς απορροφάται και από κάποιους δεν απορροφάται. Το λέιζερ δεν είναι τίποτε άλλο παρά φως. Φως, σαν αυτό της λάμπας που έχουμε, γενικώς των πηγών φωτός. Απλώς σε σχέση με μια λάμπα που βγάζει λευκό φως, το λέιζερ βγάζει μια πιο επιλεκτική ενέργεια. Ενώ το φως της λάμπας είναι λευκό, έχει όλα τα μήκη κύματος. Τώρα δεν θέλω να τον μπερδεύω πολύ, ας μην μπούμε σε τέτοια φυσική. Σε τέτοιες συζητήσεις φυσικής, αλλά ναι, να το πω λίγο πιο απλά, ότι είναι παράγει φως, το οποίο όμως από κάποιους ιστούς επιλεκτικά απορροφάται και από κάποιους ιστούς δεν απορροφάται. Καταλαβαίνει που έχει ανάγκη δηλαδή. Όχι, είναι μήκος κύματος, αυτό εξαρτάται το μήκος κύματος, που απορροφάται από το λίπος, επιλεκτικά. Άρα αυτό μπαίνει μέσω μιας οπτικής σύνας, έχουμε μια οπτική σύνα, η οποία μπαίνει κάτω από το δέρμα, από μια μικρή οπή, μπαίνει κάτω από το δέρμα και απορροφάται επιλεκτικά από το λιπόδι ιστό χωρίς να απορροφάται από τους υπόλοιπους ιστούς. Αυτή είναι το όλο σκεπτικό και συγγνώμη αν πήγα να το περιπλέξω λιγάκι να μην μπερδεύουμε για τους τηλεθεατές. Μένει σημάδι. Το σημάδι είναι απειροελάχιστο. Όχι, θα έλεγα σχεδόν όχι. Λέω σχεδόν όχι γιατί αν πιάσεις με το μεγενθυντικό φακό και το ψάχνεις μπορεί κάτι να δεις, αλλά στην πράξη είναι κάτι το ανεπαίσθητο. Μπαίνει λοιπόν αυτή η οπτική ίνα στο λιπόδι ιστό και λιώνει το λίπος, το ρευστοποιεί. Αφού λοιπόν το ρευστοποιήσουμε, έχουμε δύο επιλογές. Η μία να το αφήσουμε να το απορροφήσει ο οργανισμός από μόνος του και άλλη είναι να το αναρροφήσουμε εμείς. Επειδή, και τα δύο μπορεί να γίνουν. Επειδή όμως για να το απορροφήσει ο οργανισμός παίρνει πάρα πολύ χρόνο, συνήθως βάζουμε μια λεπτή κάνουλα μέσα και ρουφάμε αυτό το λιωμένο λίπος. Για την αναρρόφηση αυτή του λίπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο είδος λοιπόν αναρρόφησης. Εγώ προτιμώ την παλμική λιπαναρρόφηση. Άρα συνδυάζω λέιζερ λιπόλυση με παλμική λιπαναρρόφηση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το λέιζερ λιπόλυση τι είναι? Η λέιζερ λιπόλυση, όχι, η λέιζερ λιπόλυση σας είπα είναι ένα μηχάνημα λέιζερ το οποίο παράγει ενέργεια, περνάει μέσω μια οπτική σύνα και λιώνει το λίπος. Ναι. Δεν αναρροφά το λίπος, το λιώνει, το ρευστοποιεί. Έτσι. Αυτό το ρευστοποιημένο λίπος που έχουμε παράξει με τη λέιζερ λιπόλυση. Μπορούμε να το αν δεν το αφήσουμε εκεί, θα έρθει ο οργανισμός σιγά σιγά να το απορροφήσει ή αν δεν θέλουμε να περιμένουμε ο οργανισμός να το απορροφήσει, βάζουμε μια λεπτή κάνουλα και το αναρροφούμε εμείς, το οποίο είναι και αυτό που συνήθως κάνουμε για ταχύτητα μεγαλύτερη στο αποτέλεσμα. Γιατί δεν μου το έπεισε τότε που ήρθα στο ιατρείο. Κρατάω και μερικά πράγματα κρυφά. Άλλωστε τα πράγματα εξελίσσονται συνέχεια. Βγαίνουν καινούργια πράγματα, έτσι, ένα από αυτά βέβαια είναι και η λέιζερ λιπόλυση. Είναι ενθαρρυντικό για τον κόσμο. Κανονικά πρέπει να μπει αυτό να κάνει λιποαναρρώτηση με λέιζερ σε χειρουργείο. Εξαρτάται. Καταρχάς, κοιτάξτε. Είναι μια επεμβατική διαδικασία. Ναι. Δεν μ' αρέσει να εξοραίζω τα πράγματα, να λέω δεν είμαι από αυτούς που λένε «Α, δεν είναι τίποτα, είναι ένα χαβάκι» και διάφορα τέτοια. Όχι. Κάθε τι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Και για να το αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα, πρέπει εμείς οι γιατροί
να πούμε στο άλλο άτομο που έχουμε απέναντί μας ότι ξέρεις κάτι, δεν πας στο κομματήριο να κάνεις αντάβγες, αλλά από την άλλη μεριά βέβαια δεν πας και για καμιά καρδιοχειρουργική επέμβαση. Είναι μια επεμβατική διαδικασία, δεν είναι ένα φωτάκι απ' έξω, όμως είναι μια ελάχιστα επεμβατική όπως λέμε. Βέβαια, εάν πάμε και κάνουμε laser lipolysis στο μισό σώμα και κάνουμε από τη μέση και κάτω, αυτό δεν το λες και ελάχιστα επεμβατική, όμως και πάλι φροντίζουμε να είναι υπό τέτοιες συνθήκες που να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα αυτό το άτομο. Άρα, όπως είπαμε, έχει να κάνει και από το μέγεθος της λιπαναρρόφησης lipolysis που θα κάνουμε. Για παράδειγμα, εάν έρθει ένα άτομο να κάνει δύο ψωμάκια, αυτό εντάξει, μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζεται παραμονή, δεν χρειάζεται ούτε καν νοσοκομείο χρειάζεται. Μπορεί να το κάνει άνετα, με τοπική αναισθησία, φεύγει, πάει σπίτι του. Ή μπορεί ένα άτομο να έχει περισσότερα του ενός σημεία που θέλει να κάνει και να πει θα τα κάνω σταδιακά. Θα κάνω μία φορά το ένα, μία το άλλο κλπ. Εκεί τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο και την άλλη μέρα πάει στη δουλειά του. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, εάν έρθει ένα άτομο φυσικά και πει εγώ θέλω να κάνω το μισό μου σώμα και αν οι συνθήκες υγείας του το επιτρέπουν, γιατί και αυτό το κρίνουμε, δεν σημαίνει ότι τον οποιονδήποτε θα τον εβάλουμε σε μια οποιαδήποτε διαδικασία, πάντα υπερέχει η υγεία του. Άρα πάντα πρέπει να βαδίζουμε με βάση τους κανόνες της ιατρικής και τίποτε άλλο. Άρα αυτό το άτομο, ναι, πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο, δεν θα είναι κάτι, μια τραγική διαδικασία, εννοείται, δεν θέλω να υπερβάλλω στην άλλη μεριά, αλλά θα γίνει σε νοσοκομείο, θα γίνει σε κανονικό χώρο χειρουργείου. Πόση παραμονή μπορεί να έχει μέσα σε νοσοκομείο? Ένα απόγευμα συνήθως, δηλαδή μπαίνει το πρωί και φεύγει το απόγευμα αυτά τα άτομα, έστω και αν κάνουν μια μεγάλη υποαναρρόφηση. Μα δεν έχει αυτά... ανάγκη να κάτσει παραπάνω μέρες και να φύγει. Όχι. Μπαίνει το πρωί και φεύγει το απόγευμα. Δηλαδή το 95% των ατόμων θα έλεγα κάνουν έτσι, εκτός αν κάποιο άτομο αισθάνεται ότι είναι καλύτερα να κάτσει στο νοσοκομείο παρά να πάει στο σπίτι του. Και εντάξει αυτό. Μετά από πόσο καιρό μπορώ να πάω για δουλειά? Εξαρτάται και πάλι από το μέγεθος της υποαναρρόφησης. Για μια πιο, αν είναι ένα ή δύο σημεία ή και τρία, μπορεί ίσως και την επόμενη μέρα. Τα περισσότερα άτομα που κάνουν ένα-δύο σημεία πάνε την επόμενη μέρα στη δουλειά τους. Εάν είναι περισσότερα σημεία, μπορεί να χρειαστεί 2-3 μέρες να μείνει εκτός εργασίας. Δηλαδή, γιατρέ, εγώ θα πω το Σάββατο και τη Δευτέρα θα πάω μοντέλα. Όχι μοντέλα, μοντέλα δεν πας μοντέλα. Το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως. Γιατί ακριβώς γι' αυτό, γιατί και είναι καλό να το εξηγήσουμε, το αποτέλεσμα δεν το βλέπει κανείς αμέσως. Μάλιστα, πολλά άτομα μου λένε ότι βρε γιατρέ, την επόμενη μέρα είναι με το ίδιο όπως ήμουν πριν. Γιατί έχει αφαιρεθεί το λίπος, έχει προσθεθεί κάποιο ίδρυμα στην περιοχή. Άρα είναι σαν να μην μιλάμε τίποτα. Δηλαδή είσαι σαν πρισμένος. Ναι, όχι ότι. Μην φανταστείτε, γιατί με τη λέξη πρισμένος φαντάζεται κανείς ότι θα είναι σαν ένα μπαλόνι. Έτσι. Απλώς μπορεί να είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Να είσαι όπως ήσουν πριν. Γιατί έφυγε το λίπος, προσθέθηκε το ίδρυμα και να είναι κανείς πάνω κάτω το ίδιο. Με τον καιρό όμως αυτό σιγά σιγά αρχίζει και απορροφάται. Στον ένα μήνα περίπου βλέπει μια σημαντική διαφορά στο σώμα του, το άτομο αυτό. Και το τελικό αποτέλεσμα θα το δει στο εξάμηνο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένει 6 μήνες για να δει κάτι. Στον ένα μήνα είναι πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Λοιπόν, πριν 10 χρόνια περίπου, μια πολύ καλή μου φίλη είχε αποφασίσει ότι σαν και καλά ήθελε να κάνει λιποαναρρόφηση. Πήγε λοιπόν, έκανε, θεώρησε εκείνη ότι θα χάσει αρκετά κιλά. Αυτό που είπε εσύ για λέει στην αρχή, ότι δεν χάνουμε κιλά. Αυτό είναι λάθος. Και τι έγινε λοιπόν, μπήκε, έκανε τη λιποαναρρόφηση και όταν βγήκε που πήγα στο δωμάτιο να τη δω, της λέει ο γιατρός να βγάλουμε 200 λίτρα, όχι 200 λίτρα, πώς να το πω, 200 γραμμάρια. Ναι. Και είχε μείνει η γυναίκα, ναι. Σου λέει για άλλο ήρθα και πώς αυτό, πλήρωσε ας πούμε τόσα χρήματα για να κάνει 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια είναι πολύ λίγα, συνήθως τις λιπαναρρόφησεις που κάνουμε κυμαινόμαστε από 2 έως 6 λίτρα, κάπου εκεί που κυμαινόμαστε, αλλά και πάλι λέω ότι δεν θα πρέπει κανείς να το δει σαν απώλεια βάρους. Μάλιστα, εάν πάει και ζυγιστεί αμέσως μετά τη λιπαναρρόφηση θα διαπιστώσει ότι είναι σε περισσότερα κιλά τις επόμενες μέρες. Αυτό οφείλεται στο ίδρυμα βέβαια, δεν είναι πλασματικό. Τα κιλά που βρισκόμαστε έχουν να κάνουν με δύο παράγοντες. Το ένα είναι το τι τρώμε και το άλλο είναι το τι καίμε, τι καταναλώνουμε.
Εάν δεν αλλάξει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε τα κιλά μας μένουν ίδια. Θα ερωτηθεί βέβαια κάποιος και μου κάνει πολύ συχνά την ερώτηση, εντάξει, και αυτά που αφαιρέσαμε που πήγανε. Αυτά που αφαιρέσαμε, εάν κάποιος διατηρήσει τον ίδιο τρόπο ζωής, τον ίδιο τρόπο διατροφής κλπ, θα κατανεμηθούν σε ολόκληρο το σώμα, αλλά θα πάει ένα ελάχιστο στο κάθε σημείο. Δεν ισχύει και αυτό που με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά, εάν όταν βγάλω το λίπος από ένα σημείο, μήπως αυτό μεταφερθεί σε κάποιο άλλο. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτή ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ναι, το ξέρω, διαβάζω τα μάτια σου. Λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν μεταφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο, αλλά υπό κάποια έννοια, εάν το δούμε, από τη στιγμή που έχει αφαιρεθεί το τοπικό πάχος, αν κάποιος μείνει στα ίδια κιλά, θα κατανεμηθεί εξίσου σε όλο το σώμα. Βέβαια, αν πάρει μισό χιλιοστό σε κάθε σημείο του σώματος, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό, παραμένει ίδιος, δεν αλλάζει η εικόνα του σώματος. Πίστευα ότι το κομμάτι εκεί που το χτυπάμε, ότι μπλοκάρει και μετά δεν ξανασυσσωρεύει λίπος το σημείο. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ότι δεν ξανασυσσωρεύει. Για ποιο λόγο. Ναι, ξανά. Οπότε, γιατί ας πούμε κάποιος που δεν έχει μέση. Είναι τι τράβος που θέλει να δημιουργήσει τη μέση. Αν πάει να κάνει λοιπόν ανάλογη σημεία. Δεν θα ξαναμαζέψει τη μέση. Εκτός, αν τώρα πάρει 20-30 κιλά, θα πάρει παντού. Δεν είναι, θα πάρει και στη μέση, θα πάρει και στα υπόλοιπα σημεία. Πες μου αλλά... τώρα γιατρέ όμως. Ναι. Τώρα είπε στην καλύτερη κουβέντα εδώ. Εγώ που έχω μόνιμο πρόβλημα εδώ πέρα, ψωμάκια στη κοιλιά. Ναι, ναι. Ούτε κοιλιάζω, ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτό μετά θα μείνει μόνιμα, θα είναι μαζεμένο. Θα μείνει μόνιμα, θα είναι μαζεμένο, δεν θα υπάρχει σε εκείνο το σημείο τοπικό πάχος. Τη λιπαναρρόφηση θα πρέπει να την εκλάβουμε περισσότερο ως μια εξομάλυνση επιφάνειας. Δηλαδή, έχουμε μια επιφάνεια που κάνει μια καμπύλη, ένα βουναλάκι, να το πω έτσι, και θέλουμε να το ισιώσουμε. Άρα, θα πρέπει να το εκλάβουμε ως εξομάλυνση επιφάνειας. Την εξομαλύνουμε την επιφάνεια, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, διαρκεί για πάντα. Επομένως, εφόσον το άτομο αυτό παραμείνει στα ίδια κιλά, και το λογικό είναι να παραμείνει στα ίδια κιλά, εννοείται, ναι. Δεν θα έχει ξανά ποτέ τοπικό πάχος στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν δεν φροντίσει να το συνδυάσει με μια δίαιτα και να χάσει και κάποια κιλά, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο. Εάν βέβαια έχει ανάγκη να χάσει κιλά, γιατί όπως είπαμε, η πλειοψηφία των ατόμων που έρχονται και κάνουν λιποαναρρόφηση, laser lipolysis, όπως θες πες το, είναι άτομα που είναι ευχαριστημένα από το βάρος τους, απλώς έχουν κάποια τοπική συσσόρευση λίπους η οποία δεν φεύγει με τίποτα όσο και να χτυπιούνται στη γυμναστική και όση διατροφή και να κάνουν. Επομένως, αυτό είναι η βασική φιλοσοφία που πρέπει κανείς να κρατήσει. Ναι, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Φοράνε ακόμα τα εκείνη τη στολή την ωραία την άσκηση. Αμέσως μετά την λιποαναρρόφηση θα πρέπει να μπει ένας κορσές, τον οποίο τον κρατάει κανένας για ένα μήνα και γι' αυτό το λόγο καλό είναι κανείς αν είναι να την προγραμματίσει σε περιόδους του χρόνου που υπάρχει κρύο, γιατί σε αυτές τις περιόδους αυτός ο κορσές είναι όχι μόνο ανεκτός, είναι και ευχάριστος. Μερικές φορές τους λέω να το κρατήσουν ένα μήνα και το κρατάνε δύο και τρεις, γιατί τους είναι ευχάριστος. Ενώ το καλοκαίρι είναι λίγο πιο δυσάρεστο, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες, να φοράς ένα κορσέ ο οποίος σε ζεσταίνει. Βέβαια, πολύ σύντομα μπορούν αυτό να το αντικαταστήσουν με κάποια ειδικά καλσόν να φορέσουν. Αλλά αμέσως μετά την λιποαναρρόφηση, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να φορέσουν. Και τον φοράμε τον κορσέ. Ο κορσέ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνει. Παίζει το ρόλο του νάρθηκα. Σκέψου ότι όταν σπάσεις το χέρι σου, πας στο γιατρό και το βάζεις σε γύψο. Γιατί το βάζει, για να σταθεροποιηθεί το χέρι στη θέση αυτή, μέχρι να μπορέσει ο ιστός να κολλήσει. Τον αντίστοιχο ρόλο παίζει ο κορσές. Δηλαδή, επειδή έχουν αφαιρέσει το λίπος και έχουν οι ιστοί έχουν αποκολληθεί κάπως, μπαίνει ο κορσές, σπρώχνει, το φέρνει το σώμα εκεί που θέλουμε να είναι, για να κολλήσει στη νέα του θέση. Εάν το αφήσουμε χωρίς κορσέ, τότε θα μαζέψει γράνα μέσα σε αυτό, δεν θα κολλήσει σωστά κλπ. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο κορσές, ο οποίος πρέπει να φοριέται 24 ώρες το 24ωρο. Τον βγάζει κανείς για να κάνει μπάνιο ή για να πάει στην τουαλέτα. Αλλά γενικά πρέπει να παραμένει 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια πολύ σύντομα, εγώ μετά από μερικές μέρες, άμα δεν του αρέσει, και πολλά άτομα δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ιδιαίτερα όπως είπαμε τους χειμερινούς μήνους, είναι ευχάριστος ο κορσές. Μπορεί να το αντικαταστήσει με κάποια ειδικά καλσόν που μπορούμε να δώσουμε. Εκεί δεν έχουμε εξέλιξη, δηλαδή. Όχι, και ούτε νομίζω ότι θα έχουμε ποτέ. Βέβαια, πρέπει να τονίσω, κοίταξε να δεις, στη laser lipolysis, κανονικά η τοποθέτηση του κορσέ δεν είναι για ένα μήνα, είναι για μία εβδομάδα. Όμως, εγώ προσωπικά προτιμώ το κάτι παραπάνω. Λέω στα άτομα που κάνουν,
Ας αφήσουμε την εβδομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με laser polish το αφήνουν για μια εβδομάδα. Εγώ πες ότι έχω έναν περισσότερο φόβο, θέλω όσο γίνεται να ας κάνουμε και κάτι παραπάνω τέλος πάντων παρά κάτι λιγότερο. Και τους λέω παρόλα αυτά να το κρατήσουν περισσότερο από μια εβδομάδα, ένα μήνα συνήθως τους λέω. Μάλιστα. Μπορεί κάτι με τη νέα μέθοδο αυτή να πάει στραβά? Με οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μπορεί κάτι να πάει στραβά. Ό,τι και να κάνουμε, μπορεί κάτι να πάει στραβά. Mm-hmm. Και έτσι και το αυτοκίνητό μου οδηγώ, μπορεί κάτι να πάει στραβά. Και στο. Έτσι και όταν πάω για μπάνιο στη θάλασσα, μπορεί κάτι να πάει στραβά. Εδώ λοιπόν, σαφώς και μπορεί κάτι να πάει στραβά. Σίγουρα όσο περισσότερη εμπειρία έχει ένας γιατρός, τόσο λιγότερες είναι αυτές οι πιθανότητες. Κανένας μας όμως, κανένας γιατρός δεν έχει μηδενικές πιθανότητες να πάει κάτι στραβά. Επομένως, πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Το τι μπορεί να πάει στραβά δεν είναι κάτι σημαντικό. Να γίνει μια μόλυνση που μπορεί να συμβεί σε οτιδήποτε. Το να δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα, μια συλλογή. Αυτά όλα είναι διορθώσιμα. Είναι όλα διορθώσιμα. Ή το να μην στρώνει καλά σε κάποιο σημείο η περιοχή. Βέβαια και η laser polish και η παλμική λιπαναρρόφηση φέρνουν μια καλύτερη ομαλότητα στην περιοχή, ομαλύνουν καλύτερα το δέρμα, στο να μην έχει κυματισμούς κλπ. Έχουν καλύτερα αποτελέσματα, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να μην υπάρξει μια, το να υπάρξει τέλος πάντων μια ανώμαλη επιφάνεια. Γιατί κάνουν πολύ περισσότερο τη λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά. Δεν γίνει περισσότερο στο πόδι, η ανώμαλη περιφέρεια. Ναι, σε όποια σημεία κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αν με ρωτήσετε αν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, όχι ποτέ δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις μετά γίνεται μια διορθωτική διαδικασία, η οποία είναι εύκολη μετά. Γίνεται στο ιατρείο, γίνεται λίγο κάτι με λίγο τοπική αναισθησία και το διορθώνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να χρειαστεί κάποια ψηλοδιόρθωση σε κάποιο σημείο. Είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Θα ήμουν ψεύτης να λέω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και όποιος το πει. Εσύ γιατρέ, δεν κάνεις λάθη. Είσαι Ταύρος, είσαι οροσκόπος Υγός, αρέσει η αρμονία, αρέσει η τελειότητα, είσαι καλός στο που κάνεις. Σας το λέω εγώ, έχω περάσει τα χέρια του. Εντάξει. Αλλά και το καλύτερο από όλα, από αυτό που θαυμάζω σε σένα και αγαπάω και γι' αυτό έρχομαι και σε σένα, είναι γιατί σ' αρέσει να έχεις πάντα να βγάζεις ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα σε αυτά που κάνεις. Δεν σ' αρέσει η μεγάλη επέμβαση ή κάτι που να κάνει μπαμ ή να φαίνεται. Ναι, μπορώ να πω ότι αυτό που με καθοδηγεί πάντα είναι ο φόβος να μην φύγουμε στην άλλη μεριά του ποταμιού. Είμαι πάντα πολύ προσεκτικός, προσπαθώ να είμαι πολύ επιφυλακτικός και στην επιλογή των ατόμων, στην επιλογή των περιπτώσεων που θα κάνουν, των περιστατικών που θα γίνουν, αλλά και στη διάρκεια της διαδικασίας να μην ξεφύγουμε σε κάποια υπερβολή, όχι μόνο στη laser lipolysis, σε οποιαδήποτε διαδικασία κάνουμε, είτε πρόκειται για botox, για ενέσιμα, είτε πρόκειται για lifting, είτε οτιδήποτε γίνεται, πρέπει να προσέχουμε να μην ξεφύγουμε. Είναι καλύτερα κάποιος να μην κάνει τίποτα παρά να έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Και επομένως, σε συνεργασία με τον γιατρό και σε συνεννόηση με τον γιατρό, έτσι, θα πρέπει αυτό να το κατανοήσει και το ίδιο το άτομο με το οποίο έχουμε μπροστά μας και να αρκεστεί ίσως και σε κάτι λιγότερο μερικές φορές προκειμένου να υπάρχει η φυσικότητα του αποτελέσματος. Πάνω απ' όλα είναι η φυσικότητα. Είναι η φυσικότητα, αλλά οφείλω να πω και εγώ για το πρόσωπό σου το ότι έχεις τη φυσικότητα, έχεις και τη μειότητα. Όταν εγώ είχα τα δικά μου, τα τρελά μου, τα στραβά, θυμάμαι, είχα έρθει πριν 2 χρόνια που είχα έρθει στην Αθήνα, είχα έρθει στο γιατρό Σόνι και καλά είχα τρελαθεί να αλλάξω τη μύτη μου, θυμάσαι. Δίκη τώρα, πώς με διώξες. Κακή κακό. Έλα τώρα, θα αλλάξεις τη μύτη, άσε μύτη, μια χαρά είναι η μύτη, τι πρόβλημα έχεις τώρα, τι έχεις πάθει. Δηλαδή, αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα με έχεις βάλει κάτω, θα μου έκανες κάτι, θα μου έκανες, τελείωσε. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ο παλιός πλαστικός χειρουργός, ο Νίκος Οσγούρας, είχε πει ότι έλεγε συνέχεια το πρώτο που πρέπει να ξέρει ένας πλαστικός χειρουργός είναι τι να μην χειρουργεί. Και αυτό μου έχει μείνει δίδαγμα
για πάντα. Τα είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Αρνούμαι σε πάρα πολλά άτομα να κάνω διαδικασίες και το κάνω διότι πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο φυσικό αποτέλεσμα και δεν αξίζει τον κόπο να μπαίνει κανείς σε μεγάλες διαδικασίες προκειμένου να επιτύχει ένα μικρό αποτέλεσμα. Μπορεί αύριο να το μετανιώσει το ίδιο το άτομο και θα έρθει και θα πει στον γιατρό: «Γιατρέ, εγώ δεν ήξερα, εσύ ήξερες». Επομένως, ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του οτιδήποτε θέλει. Είναι ο γιατρός αυτός ο οποίος θα πρέπει να τον συμβουλεύσει σωστά, να τον πιάσει χέρι-χέρι και να τον καθοδηγήσει στο τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το έχω πάντα στο μυαλό μου και πρέπει να είμαστε σωστοί και τίμοι. Μερικές φορές με ρωτάνε μερικά άτομα: «Γιατρέ, πες μου, κάνε, θέλω να με δεις, τέλος πάντων, όπως θα έβλεπες την αδερφή σου». Και λέω: «Μα όλα τα άτομα που μου κάνουν...» Η αδερφή μου είναι πιο ωραία. Όχι, δεν έχω αδερφή, αλλά τέλος πάντων έτσι μου λένε. Λοιπόν, λέω ότι σε όλα τα άτομα πρέπει να συμπεριφέρομαι όπως την αδερφή μου, αν είχα αδερφή τέλος πάντων, και όχι μόνο, τους λέω μερικές φορές, δεν θα σας συνέφερε να... Είχα μια αδερφή, τέλος πάντων, και να σας συμπεριφερθώ όπως την αδερφή μου, γιατί στην αδερφή μου μπορεί, τέλος πάντων, και να κάτι, θα μου το συγχωρέσει κιόλας, έτσι. Αλλά αυτός που έχω απέναντί μου, ο οποίος με βλέπει για πρώτη φορά και με εμπιστεύεται, μου κάνει τη μεγάλη τιμή να με εμπιστεύεται, πιθανότητα θα μου το συγχωρέσει. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, πώς τελικά μου δείχνουν τόση εμπιστοσύνη. Λέω, άρα γιατί να αξίζω τόση εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων κάνω μια προσπάθεια να την αξίζω. Αποπνέει σιγουριά. Και επειδή όλοι εμείς που έχουμε έρθει στο ιατρείο σου, έχουμε δει και τις δουλειές σου ή βλέπουμε και τον κόσμο που περιμένει σου κανένα από τα αποτελέσματα ή αυτούς που σε ευχαριστούν ακόμα και όλο το χώρο σου, όλο αυτό μας δίνει μια σιγουριά και ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Και αργότερα όταν μπαίνουμε μέσα στο πολύ προσωπικό σου χώρο που ξεκινάμε και μιλάμε μαζί σου, μετά αφινόμαστε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εάν αφήνεις να βγαίνει από μέσα σου αυτό που σου βγαίνει με φυσικότητα, ο άλλος το αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω αποφασίσει να κάνω αυτό που αισθάνομαι. Η δουλειά μου έχει και καλές στιγμές και κακές στιγμές, όπως κάθε δουλειά. Θα σου πω το εξής. Όταν μερικές φορές στενοχωριέμαι για κάτι, αυτό που κάνω είναι να κάθομαι και κοιτάω στον υπολογιστή τα αποτελέσματα των επεμβάσεών μου. Αυτό μου φτιάχνει την ψυχολογία γιατί λέω: «Εντάξει, κοίταξε να δεις τι έχω καταφέρει. Τα έχω καταφέρει». Και έτσι αντιμετωπίζω ίσως τις στεναχώριες της ζωής μου. Ναι, το αγαπάω. Αυτό δείχνει ότι το αγαπάω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Βέβαια, είναι μια ισορροπία πάνω στο σκηνή. Έτσι, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους και έχεις να κάνεις με το σώμα και με την ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια. Γιατί μπορεί να κάνεις κάτι το οποίο βλάπει το σώμα του και να βλάπεις και την ψυχή του. Γιατί στην πραγματικότητα ο άλλος που έρχεται για να αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά. Επομένως, ναι, το αγαπάω και αγαπάω το να βλέπω την αλλαγή στο σώμα και στην ψυχή των ανθρώπων που έχω την τιμή να με εμπιστεύονται. Για να γυρίσουμε εγώ πίσω στο θέμα μας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η λέιζερ λιπόλυση. Η λέιζερ λιπόλυση, τα πλεονεκτήματα που έχει είναι, σε σχέση με την κλασική λιπαναρρόφηση είναι τρία. Το ένα είναι ότι κάνει πιο στρωτό λιώσιμο του λίπους, πιο ομαλό λιώσιμο του λίπους. Ακριβώς, να μην έχουμε ανομαλίες. Αυτό που φοβάται ο κόσμος είναι και άμα μου βγουν κυματισμοί πάνω στο δέρμα. Άρα βοηθάει στο να έχουμε μια πιο ομαλή επιφάνεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει καλύτερο χρόνο αποθεραπείας. Και το τρίτο είναι ότι κάνει ένα μικρό βαθμό σύσφυξης στο δέρμα. Επαναλαμβάνω μικρό βαθμό, έτσι μικρό βαθμό, διότι δεν θέλω να υπερβάλλουμε. Μην περιμένει κανένας ότι θα κάνει λέιζερ λοιπόν και ξαφνικά θα τσιτώσει το δέρμα του. Όμως μας αποκλείει το φαινόμενο εκείνο το οποίο φοβόμαστε, ότι αν αφαιρέσουμε λίπος, μπορεί ξαφνικά το δέρμα να χαλαρώσει. Έρχονται πάρα πολλά άτομα και μου λένε: «Βρε γιατρέ, ωραία. Και άμα αφαιρέσω το λίπος, αυτό δεν θα κρεμάσει». Λοιπόν, η απάντηση είναι ακριβώς αυτή, ότι η λέιζερ λιπόλυση λόγω της θερμότητας που εκπέμπει το λέιζερ
κάνει ένα βαθμό σύσφυξη στο δέρμα. Μικρό βαθμό, αλλά μας είναι αρκετός για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Κάνει ένα μικρό βαθμό σύσφυξη στο δέρμα και παράλληλα βέβαια κάνει και πιο ομαλή επιφάνεια. Γιατί την κάνει τη σύσφυξη? Έχει αποδειχθεί ότι όταν θερμάνουμε τα κατώτερα στρώματα του δέρματος σε μια θερμοκρασία γύρω στους 65 με 70 βαθμούς Κελσίου, αυτό κάνει μια ρήγνωση στο δέρμα, μαζεύει δηλαδή, πως όταν πετάξουμε ένα πλαστικό στη φωτιά, το έχεις δει πως μαζεύει. Αυτό το πράγμα κάνει το δέρμα, κάνει μια ρήγνωση, αυτό είναι αποδειγμένο που λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου, και κάνει μια ρήγνωση στο δέρμα, δηλαδή μια σύσφυξη. Επομένως, επειδή η οπτική ίνα που βάζουμε την ενέργεια πηγαίνει ακριβώς κάτω από το δέρμα, έτσι, θερμαίνει τα κατώτερα στρώματα του δέρματος. Αυτός είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου γίνεται η σύσφυξη αυτή στο δέρμα. Τι είναι ωραία. Ναι, ωραία. Τα λες πολύ ωραία. Ωραία, ελπίζω να τα κάνω και ωραία. Τέλος πάντων, έχω αρκετά περιστατικά που έχω κάνει, έχουν πάει καλά και αυτό μου δίνει αρκετή ικανοποίηση και σε μένα και στα άτομα αυτά. Δηλαδή, χαίρομαι για τα αποτελέσματα που μου έχει δώσει η laser λιπόλυση. Έχει μεγάλη σημασία φυσικά να έχει αποκτήσει κανείς εμπειρία πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι έχει γίνει και αυτό με το πέρασμα του χρόνου και αυτό μου δίνει αρκετή ικανοποίηση. Αυτά τα ζηλεύω όλα. Θα μπορούσα κάθε εβδομάδα να μπαίνω και να κάνω κάτι καινούργιο. Εντάξει, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ναι, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει κανείς να κάνει επιλογή στα πράγματα τα οποία τον ενοχλούν περισσότερο για να μπορέσει να γίνονται τα πράγματα με μέτρο κλπ. Ειδικά σε αυτές τις διαδικασίες πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή ατόμου και σωστή επιλογή του πότε θα το κάνει κανένας και γιατί ακριβώς θα το κάνει. Επομένως, και σε αυτό είναι ο γιατρός, ο πλαστικός χειρουργός που πρέπει να καθοδηγήσει. Τα βλαστοκύτταρα του λίπους τι είναι? Τα βλαστοκύτταρα του λίπους. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέω είναι ότι ζούμε στην πλαστική χειρουργική, ζούμε στον αιώνα του λίπους. Το λίπος έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ σημαντικός ιστός, ιδίως για εμάς τους πλαστικούς χειρουργούς. Για ποιο λόγο? Έχει αποδειχθεί ότι το λίπος είναι πολύ πλούσιο σε βλαστοκύτταρα. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα? Είναι αρχαίγωνα κύτταρα, δηλαδή είναι τα κύτταρα εκείνα που έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο κύτταρο. Δηλαδή, αν πάρεις ένα βλαστοκύτταρο και το βάλεις μέσα σε μυϊκό ιστό, θα μετατραπεί σε μυ. Αν το βάλεις σε νευρικό ιστό, θα μετατραπεί σε νεύρο. Αν το βάλεις σε σηκώτη, θα μετατραπεί σε κύτταρο σηκωτιού. Δηλαδή είναι ένα πολυδύναμο κύτταρο που μπορεί να μετατραπεί σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματός μας. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι το λίπος είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε μια λιποαναρρόφηση, παίρνουμε αυτό το λίπος, το στέλνουμε σε ένα εργαστήριο, αυτοί αφαιρούν τα βλαστοκύτταρα και μας τα στέλνουν σε ενέσιμη μορφή και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμα. Και όσο πάνε και προστίθενται και καινούργιες εφαρμογές στα βλαστοκύτταρα, όχι μόνο στην πλαστική χειρουργική, σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι ορθοπαιδικοί στις αρθρώσεις. Όταν έχει φθαρεί η άρθρωση, βάζουν βλαστοκύτταρα μες στην άρθρωση και αυτά τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε ιστό χόνδρου για το γόνατο ή την άρθρωση, τέλος πάντων, γενικότερα. Εμείς τα χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε την επιβίωση του λίπους. Για παράδειγμα, εάν προσθέσουμε σε κάποιο σημείο, κάνουμε παράδειγμα μια αυξητική γλουτών με λίπος, μπορούμε κάλλιστα να πάρουμε το λίπος που έχουμε αφαιρέσει με τη λιποαναρρόφηση και να το βάλουμε στους γλουτούς και να κάνουμε αύξηση γλουτών με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, βλέπω ένα διακρίνω ένα ενδιαφέρον στο βλέμμα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι όταν εμπλουτίσουμε με βλαστοκύτταρα, αυξάνουμε την επιβίωση των κυττάρων αυτού του λίπους που έχουμε βάλει. Ή μπορεί να γίνει αυξητική μαστών με λίπος, όπου τα εμπλουτίζουμε πάλι με βλαστοκύτταρα. Τα κόλπα είναι αυτά. Ναι, είναι καινούργιες τεχνικές, είναι πολύ καινούργιες τεχνικές αυτές. Έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται. Όσο πάνε και χρησιμοποιούνται περισσότερο και στο μέλλον πιστεύω ότι θα γίνει μια μεγάλη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Αυτά τα βλαστοκύτταρα πολλές φορές τα
Τα πολλαπλασιάζουμε κιόλας, τα βάζουμε και τα καλλιεργούμε. Κάνουμε πιο μεγάλα στήθη, λοιπόν. Ναι, εντάξει, τώρα κάθε τι από αυτά έχει και τα ωριά του. Μη φανταστείς ότι μπορούμε να κάνουμε και το οτιδήποτε. Να κάνουμε ή πολλαπλασιάσουμε τόσο πιο σε πολύ ναι, τα έχουμε. Έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Βέβαια υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε υπερβολικά πολύ ένα στήθος με το λίπος, εκτός εάν μπούμε συνεχώς στην ίδια διαδικασία, αν την κάνουμε περισσότερες φορές είναι την ίδια διαδικασία. Είναι πιο φυσικός δηλαδή ο τρόπος μετά από την... Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η αυξητική μαστών με θέματα σιλικόνης θα έλεγα ότι παραμένει ο βασικός τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυξητική μαστών. Ας το να το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Θα το πούμε και σε άλλη εκπομπή. Όμως, εάν ένα άτομο έχει λίπος να βγάλει και αν θέλει μεγάλο βαθμό αύξησης, μπορεί να σκεφτεί και τη μέθοδο βλαστοκυττάρων και του λύκους, τέλος πάντων, της αφύτευσης λύκους και την προσθήκη βλαστοκυττάρων. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί ο καθένας να το αποφασίσει από μόνος του. Αυτό πρέπει να συνοηθούμε γιατί πρέπει να είναι κατάλληλο άτομο. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Πολλές φορές έρχονται άτομα στο ιατρείο με προαποφασισμένο το τι θα κάνουν. Έρχονται γιατί να ρωτήσουν τον γιατρό, γιατρέ, πες μου τι πρέπει να κάνω για την περίπτωσή του, την περίπτωσή μου, έρχονται και λένε γιατρέ, αποφάσισα να κάνω αυτό, λες και ξέρει ο ίδιος τι είναι η καλύτερη μέθοδος για τη δική του περίπτωση. Να ρωτήσω. Ναι. Αυτό τώρα, αν βγάλω εγώ το λίπος το δικό μου, πάρω ναι. Τα βλαστοκύτταρα, μπορώ να τα δώσω αλλού? Όχι, όχι. Όχι. Αυτό είναι μόνο για το ίδιο το άτομο. Εάν τα πάρει ένα άλλο άτομο, αυτά τα βλαστοκύτταρα, ο οργανισμός θα τα αναγνωρίσει σαν κάτι ξένο και θα τα απορρίψει. Επομένως είναι μόνο για το ίδιο το άτομο. Μπορώ να τα φυλάξω και να τα χρησιμοποιήσω μετά από 1, 2, 3, 5 μπορεί, χρόνια. Μπορεί, μπαίνω στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού, φυσικά, σε ειδικό εργαστήριο που τα καταψύχει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από πολύ καιρό. Να ξαναενεργοποιηθούν και να γίνει πολλαπλασιασμός. Δεν να θέλω να μου πεις την τιμή, αλλά θέλω να μου πεις υπάρχει μεγάλη διαφορά από το αφαιρώ το λίπος και μέχρι το τι έχω και βλαστοκύτταρα. Θα σου πω, όχι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, θα σου πω και νούμερο γύρω στο χιλιάρικο κάποιο. Πάει το επιπλέον κόστος στο εργαστήριο κλπ. Εσύ θέλει τότε να πάρεις να τα βάλει. Ναι. Ναι, 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 αυξάνει την επιβίωση του λίπους. Όλα όμως είναι εξατομικευμένα. Όλα είναι εξατομικευμένα. Δεν υπάρχει καμία μέθοδος που να ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία κλειδαριά που να ταιριάζει σε όλες τις πόρτες. Άρα κάθε μέθοδος είναι ένα κλειδί που πρέπει να ταιριάξει σε συγκεκριμένη κλειδαριά. Και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε εδώ αυτό το κομμάτι, γιατί μας πήρε πολύ η ώρα, ξεπεράσαμε τους χρόνους, τις διαφημίσεις, δηλαδή τα κάναμε. Εντάξει, ελπίζω αυτό να συνέβη επειδή να είχε ενδιαφέρον και γι' αυτό το λόγο να συνέβη. Άλλες 5 ώρες, αν με αφήσει εδώ πέρα να μου μιλάς, εγώ θα κάτσω και στο τέλος μπορεί να έρθει και... Θα μας βαρεθούνε νομίζω, θα μας βαρεθούνε οπότε. Έτσι, αρκετά συχνά εδώ, στο μέλη μας επάνω. Έρχομαι περίπου μία φορά το μήνα, έρχομαι με μεγάλη χαρά, πραγματικά. Και μπορώ να πω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό και έρχονται όλο και περισσότερα άτομα. Έρχονται και από εκτός Ιωαννίνων, από Άρτα, από Πρέβεζα, έρχονται στα Γιάννενα. Ναι, εδώ τώρα μας βλέπει η Δυτική Ελλάδα. Ναι. Πιάνουμε μέχρι μας, βλέπουν ακόμα μέχρι και Καλαμάτα. Εντάξει, αυτοί έρχονται στην Αθήνα. Τώρα... Αλλά ούτως ή άλλως σήμερα είμαστε στην Αθήνα είναι. Και επέλεξα μία φορά περίπου την εβδομάδα να έρχομαι Γιάννενα και Κέρκυρα. Μου είναι καλό, μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει το ότι ξεφεύγω και λίγο από τη ρουτίνα της Αθήνας. Οπότε το βλέπω και σαν μία εκδρομή. Η οποία με ικανοποιεί. Έτσι, γιατρέ, εσύ να μας κάνεις ζημιά σε εμάς. Τόσο πολύ. Όχι, σας βάζω ιδέες. Κάπως έτσι, εγώ τώρα θα κοιμάμαι με την ιδέα. Θα πάω στον άντρα μου, θα του λέω, βρε Παντελή, μήπως πρέπει. Θα αρχίσει να μου λέει, θα γκρινιάζει. Τέλος πάντων, εσείς κορίτσια, άμα τον θέλετε να το δείτε, ξέρετε, θα στείλετε σε μένα μήνυμα, σελίδα μου, έχεις άσπρο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και θα σας πάω εγώ με το χεράκι δε, για να έρθω και εγώ, όχι τίποτα άλλο, για να μπορέσω να πάω και κάνω τίποτα. Εντάξει, μην φανταστείτε, δεν έχω κάνει ακόμα πλαστική επέμβαση, δεν έχω κάνει. Όχι. Έχω κάνει όλα τα άλλα όμως. Όχι, όλα, τέλος πάντων, κάποια... Κάτι κάνω. Κάποια.
εντάξει, πες την κάνω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάποια απλά πράγματα. Απλά είναι. Απλά είναι. Τεντώματα κάνω. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου πραγματικά.